Τον απολογισμό δράσης του περασμένου τριμήνου παρουσίασε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης η διοίκηση της Ομοσπονδίας Ευαίνων Μουτρικάλων. Το θέμα όμως που κυριάρχησε ήταν τα προβλήματα που προκάλεσε η οικονομική κρίση στις επιχειρήσεις, καθώς και τα απανωτά μέτρα που επιβλήθηκαν σε αυτές από την κυβέρνηση. Όπως τονίστηκε, από τη μία ο χαμηλός τζίρος και από την άλλη οι μεγάλες υποχρεώσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν προκαλούν αγωνία και προβληματισμό. Μιλώντας στα μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών και Εμπόρων, ο Πρόεδρος της Βαγγέλης Αγγελάκης υπογράμμισε πως το πλήγμα που δέχονται οι επιχειρήσεις είναι το μεγαλύτερο της μεταπολεμικής περίοδου. Χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν κλείσει, ενώ χιλιάδες άλλες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στο λουκέτο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εφαρμόζει μια σκληρή φορολογική πολιτική, σφίγγοντας έτσι περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μέσα σε αυτή τη λέλαπα των μέτρων, των φόρων, των χαρατσιών, μέσα στην ύφεση και στην αδυναμία που έχει ο καταναλωτής πλέον να στηρίξει τον επαγγελματία, τον μικρό, τον βιοτέχνη και τον έμπορο, προσπαθούμε να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, να συζητήσουμε τα προβλήματά μας, να δώσουμε μία διέξοδο σε αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή με τα λουκέτα και με τα μαγαζιά που μένουν κλειστά και ξενίκιαστα στις πιο κεντρικές περιοχές της πόλης μας, με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την Τρόικα και από την κυβέρνηση να βάζουν περισσότερους φόρους και περισσότερα χαράτσια αντί να πηγαίνουμε σε αναπτυξιακά μέτρα τα οποία θα δώσουν απάντηση, με την μορφή που έχει και η οικονομία στη χώρα μας, που το 96% των επιχειρήσεων είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Προσπαθούμε λοιπόν σε συνεργασία και με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους, με τους φορείς, με τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο και τους άλλους κοινωνικούς φορείς και επαγγελματικούς φορείς, να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα ανάχωμα σε όλη αυτή τη διάθεση που δείχνει μέχρι τώρα η Τρόικα και η κυβέρνηση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε. Να ξεκινήσουμε να λειτουργούμε με το φορολογικό, το οποίο θα είναι πιο ανθρώπινο και πιο ειλικρινές, σύμφωνα με τη δυνατότητα να πληρώνει ο κάθε ένας επαγγελματίας. Να ξεκινήσουμε με τις τράπεζες, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί όλα αυτά τα χρόνια με πολλά δισεκατομμύρια, στηρίχθηκαν και πάλι τώρα στο δεύτερο μνημόνιο, πάλι με τις τράπεζες γίνεται η στήριξη, ώστε να μπορέσουν να βγουν αυτά τα χρήματα προς την κατανάλωση, προς τις επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να γίνουν βιώσιμες. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες αυτές οι μικρές που εκπροσωπούμε εμείς εδώ σαν Ομοσπονδία Βιοτεχνών με τα 43 σωματεία της δύναμής μας, είναι αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν θέσεις εργασίας και δίνουν και ανάπτυξη στον τόπο μας. Και ιδιαίτερα στην Δυτική Θεσσαλία, που έχει από πολλά χρόνια οξυμένο το πρόβλημα της ανεργίας και της ανάπτυξης, είναι μία αφορμή τώρα που ξεκινάμε ξανά από το μηδέν να δώσουμε την δυνατότητα στους τρικαλινούς συναδέρφους και συναδέρφισσες να μπορέσουν να ζήσουν, να επιβιώσουν, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους για τις οικογένειές τους. Άξιζε τέλος να αναφερθεί πως οι δράσεις της τοπικής ομοσπονδίας ΕΒΕ για την ανάδειξη των προβλημάτων περιλαμβάνονται η διαμαρτυρία για το ειδικό τέλος στα ακίνητα, η διαμαρτυρία για την παραμονή του ΤΕΙ στα Τρίγαλα και η παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών για τις διώξεις που γίνονται σε όσους οφείλουν προς το δημόσιο.